Επανήλθαμε καθώς έχει προχωρήσει σημαντικά η ενσωμάτωση των ψήφων. Είναι πάνω από το 30% ενσωματωμένο και η Κάτια Φωτιάδου θα μας πει πώς εξελίσσεται το εκλογικό αποτέλεσμα με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, Κάτια. Συνεχίζει να έχει προβάδισμα ο Νίκος Ανδρουλάκη Γιάννη, κυρίες και κύριοι, με ενσωματωμένο το 34,86%, δηλαδή το 50% των εκλογικών τμήματων, που σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα από τις ψήφους 93.000 πολιτών. Σε αυτό λοιπόν το ενσωματωμένο ποσοστό, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 39,22%, έπεται ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου με 26,81%, τρίτος ο Ανδρέας Λοβέρδος με 24,73% και εν συνεχεία έχουμε τον κύριο Χάρη Καστανίδη με 3,58%, τον κύριο Παύλο Χριστίδη με 3,8% και τελευταίος ο κύριος Παύλος Γερουλάνος με 2,57%. Οι εκτιμήσεις που έχουμε από εδώ, από την αρμόδια Εκλογική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής και από την αρμόδια εταιρεία που έχει αναλάβει τεχνικό στη διαδικασία, είναι ότι μάλλον στις 10.30 το βράδυ το αργότερο θα έχουμε ενσωματωμένο το 100% του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή μια πλήρη εικόνα. Πάντως φαίνεται αυτό που εξ αρχής συμπεράναμε, ότι είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι τρεις που έχουν το προβάδισμα και ότι για τη δεύτερη και την τρίτη θέση δίδεται μια μάχη μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Ανδρέα Λοβέρδου. Να ξαναπούμε σε παρακαλώ τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνουν και ενώ μας είπες ότι έχει ενσωματωθεί πλέον άνω του 30% των ψήφων, πάνω από 90.000 ψήφια από τις 270.000. Ακριβώς, από τις 270.000 ψήφων, οι 93.000 αυτή τη στιγμή απεικονίζονται στην κάρτα που βλέπουμε. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτό το ενσωματωμένο 34,86%, έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προηγείται με 39,22%. Διατηρεί λοιπόν το προβάδισμα που είχαμε από την προηγούμενη σύνδεσή μας με το ενσωματωμένο 15%. Το ξεκάθαρο από τους άλλους δύο συνυποψηφίους του, όπως είναι αυτή τη στιγμή το πράγμα. Ακριβώς. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 26,81% ο Γιώργος Παπανδρέου. Τρίτος μέχρι στιγμής ποσοστά ο Ανδρέας Λοβέρδος με 24,73%. Τέταρτος ο Χάρης Καστανίδης με 3,58%. Με 3,8% ο Παύλος Χριστίδης. Και ο Παύλος Γελουλάνος έπεται τελευταίος με 2,57%. Έχουμε κάποια ενημέρωση αν σε αυτό το 30 και πλέον της 100 της ενσωμάτωσης, εδώ βλέπουμε και την κάρτα με τους τρεις πρώτους, έχει ενσωματωθεί ένας σημαντικός αριθμός ψήφων από την Αττική? Αυτό δεν μας έχει ακόμα αποσαφινιστεί από την αρμόδια επιτροπή. Περιμένουμε όμως κάποιος να έρθει σε λίγο να μας ενημερώσει, γιατί αυτές τις κάρτες τις βλέπω μέσω μιας οθόνης που είναι online με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την διαδικασία. Οπότε δεν έχουμε μια πιο αναλυτική εικόνα παρά αυτή που βλέπετε κι εσείς με τα ποσοστά του κάθε υποψηφίου και το ποσοστό ενσωμάτωσης. Αντιληπτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Πάντως φαίνεται ότι θα υπάρξει μια σκληρή αναμέτρηση μεταξύ του δεύτερου και τρίτου υποψηφίου για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Θα είμαστε εδώ για να μεταδίδουμε την εξέλιξη της καταμέτρησης, επομένως θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε λοιπόν μόλις έχουμε νεότερα από την καταμέτρηση του εκλογικού αποτελέσματος στο Κίνημα Αλλαγής.